Η Κάτια Μακρύ θα μα εξηγήσει τώρα τι πολιτικέ ισορροπίε τρόμου στην περιοχή. Τώρα, τρει είναι οι μεγάλοι παίκτε, Μάρα, που έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή. Είναι βεβαίω Αμερικανοί, οι Ρώσοι και οι Ιρανοί. Ο Μπάιντεν είναι αναφανδόν υπέρ του Ισραήλ. Ο Ιρανό, ο Ρωχανί είναι απέναντι, στηρίζει τη Χαμά και τη στηρίζει και με όπλα. Και υπάρχει και ο Πούτιν, ο οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει παντελώ αμήχανο, δεν έχει κλείσει δηλαδή το πού θα πάει. Τώρα, φυσικά είναι ο Ερντογάν που προσπαθεί να φανεί σαν μεγάλο παίκτη. Συζητούσατε με τον κύριο Φίλη για το πώ θέλει να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Έχει κι άλλο στο μυαλό του. Θέλει να βάλει στρατό στη Γάζα και να βάλει δηλαδή έτσι, πόδι και στην περιοχή. Όπω επίση να κάνει άνοιγμα στην Αίγυπτο και στον Αραβικό κόσμο χωρίς καμία επιτυχία φυσικά γιατί δεν του έχουν καμία εμπιστοσύνη. Η Αθήνα τώρα τι κάνει απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Παραδοσιακά το ξέρουμε, χρόνια έχουμε πολύ καλέ σχέσει με τον αραβικό κόσμο. Όμω πλέον έχουμε και μια αμυντική συμμαχία με το Ισραήλ. Και την χρειαζόμαστε γιατί ο κοινό μα εχθρό και των δύο είναι ο Ερντογάν. Για πρώτη φορά λοιπόν σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Δείχνοντα ότι διακριτικά μεν, αλλά είμαστε υπέρ του.